κραυγή αγωνίας από τους γονείς των παιδιών με αναπηρία. Πολλοί είναι εκείνοι που κατηγορούν την πολιτεία ότι κλείνει τα μάτια στο πρόβλημα και κόβει τα χρήματα για τις θεραπείες τους. Είναι ένα Χρονοπούλου και εκατοντάδες γονείς δίνουν το δικό τους αγώνα καθημερινά και παλεύουν ώστε τα παιδιά τους να μην αντιμετωπίζονται ως παιδιά ενός κατώτερου Θεού με κίνδυνο της ζωής τους. Πριν από ένα μήνα είχαμε μείνει στο ότι θα είχατε μία συνάντηση, μία απάντηση από τον κύριο Πολάκη για όλο εκείνο το θέμα που είχε δημιουργηθεί με το κόψιμο των 430 ευρώ που παίρνετε οι οικογένειες που έχετε παιδιά με κάποιο πρόβλημα. Αυτά τα χρήματα δεν τα παίρνουν οι οικογένειες για την τσέπη τους, τα παίρνουν και τα δίνουν στους θεραπευτές των παιδιών. Κανένα παιδί που ο γονιός του δεν είναι ασφαλισμένος δεν τα παίρνει, δεν δικαιούται αυτά τα χρήματα. Δηλαδή τα παιδιά που οι γονείς τους μπορεί να είναι άνεργοι, μπορεί να μην έχουν να πληρώσουν κάποιο, να πληρώσουν την ασφαλειά τους. Σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή... Δεν κάνουν θεραπείες. Δεν υπάρχει κράτος πρόνοιας για αυτά τα παιδιά. Δεν υπάρχει ένας φορέας που να πηγαίνουν τα άπορα παιδιά αμαία. Όλοι οι γονείς προσπαθούν να δώσουν, να φροντίσουν το παιδί τους να καταφέρει το αυτονόητο, να αυτοεξυπηρετηθεί και κόβεται αυτή τη στιγμή αυτή η ελπίδα. Κόβεται η ελπίδα του να γίνει το παιδάκι λειτουργικό, να μπορείς να το αφήσεις μόνο του στο σπίτι και να μην φοβάσαι ότι θα σου πηδήξει από κανένα μπαλκόνι. Να ξέρεις ότι μπορεί να πιάσει μία φέτα του τόστ και να τη φάει. Να μπορεί να πάει ακόμα και στην τουαλέτα μόνο του. Έχουμε ένα κράτος το οποίο υπολειτουργεί και σε καμία περίπτωση δεν είναι φιλικό προς τα αμαία. Θεωρούν ότι οι άνθρωποι αμαία, οι άνθρωποι με αναπηρία, δεν πρέπει να υπάρχουν. Διάβασα ότι θα κάνεις μήνυση στον Τσίπρα, στον Πολάκη και σε όποιον τέλος πάντων μπαίνει εμπόδιο στο να μπορεί το παιδί σου να ζει σωστά. Θα κάνω μήνυση στον ΕΟΠΗ. Το Υπουργείο έκανε ένα τρίγωνο και είπε ότι δεν θα πληρώνεις το γονιό, θα πληρώνεις απευθείας το θεραπευτή. Αυτό γιατί έγινε? Γιατί δεν μπορεί, εάν συνέχιζε και πλήρωνε το γονιό, θα καταλάβαινε ο γονιός ότι τα 440 που παίρνει έχουν γίνει 200 και θα επαναστατούσε. Τώρα όμως βάζεις τη μέση το θεραπευτή που του λέει θα πληρώνω εσένα, θα σε πληρώνω όποτε θέλω, όσο θέλω, θα μου δίνεις ποσοστό για τα άτομα που θα σου φέρνω, ποσοστό, και από την άλλη μεριά, στο τέλος της χρονιάς, θα κόβω και ό,τι θέλω. Αυτά τα πράγματα ούτε στην Ουγκάντα, τις εισφορές, το εισόδημα για τη γνώση και τη θεραπεία του αναπήρου παιδιού, δεν το είχε πειράξει ποτέ κανείς. Ένα παιδί που πρέπει να γίνει καλά, θέλει μόνο 15 θεραπείες το μήνα. Θέλει ή 30 ή 31 θεραπείες το μήνα. Γιατί κάθε μέρα τρώει, κάθε μέρα μιλάει. Τα παιδιά που πηγαίνουν στα κανονικά σχολεία, κύριοι, στα κανονικά σχολεία, στα τυπικά, πηγαίνουν 15 μέρες το μήνα ή όλο το μήνα. Κάτι, αν είχες τον Πολάκη και τον Τσίπρα απέναντί σου, τι θα τους έλεγες? Δεν θα τους έλεγα. Προφανώς θα τους έκανα. Ποιος είσαι εσύ που ξαφνικά αποφασίζει να μαζέψει το θεραπευτή και να μου κόψει θεραπείες του? Δηλαδή, ντε και καλά, να μας εξολοθρεύσουν. Και πολύ απλά τα παιδιά αμαία πρέπει να εξολοθρευτούν, κοστίζουν. Κανονικά πρέπει να μας βγάλετε σύνταξη, το ξέρετε? Κανονικά που δεν μπορεί καμία μας να δουλέψει, έπρεπε να μας στηρίζει το κράτος και να μην έχουμε ένα κράτος που πρέπει να φάει, να δεν του φτάνει ό,τι έχει φάει, να φάει και από τις σάρκες των παιδιών.